Raiding the Raiders λέγεται η πίστα. Κάνουμε Είμαστε εισβολείς και κάνουμε εισβολείς. Raider είναι αυτός που κάνει raid, δηλαδή. Καταλαβαίνετε, εντάξει. Καταλαβαίνετε, δεν σας εξηγώ τώρα εγώ τα πάντα. Οτιδήποτε στο πλανήτη μας. Και την θεωρία του Einstein, ξέρω εγώ. Κάποια θεωρία θα έχει κάνει κι αυτός. Τη σχετικότητας. Σχετικά είναι όλα στη ζωή. Μη σχολιάζεις. Απλά κάνε like. Και χαλάρωσε. Με τη φωνή μου! Τέλος πάντων, εντάξει. Περιμένουμε το Λόνιξ και προσπαθώ να βρω πλακίες για να λέω για να μην φύγετε από το βίντεο. Τέλος πάντων, θα το κλείσω το κλιπάκι για να μην περιμένουμε τζάμπα. Ή και όχι. Σταμάτησε το loading πάνω πάνω. Οπότε παίζει να ναι, με έβαλε. Πω το κάτσι. Είναι ένας χρόνος αφού έχει έρθει η απώλειον. Οι άνθρωποι πιένασαν. Ναι, μας έκαψαν τα πάντα μου με. Και ο ένας σκότωσε τον άλλον, πάνω κάτω αυτό λέει. Σαν τέρατα. Και ο Ρέγναρ τα κρατούσε όλοι τον εαυτό του πάνω. Για μισό. Αυτός δεν είναι της Απόλλειον. Αυτός είναι Βίκινγκ της Απόλλειον νομίζω. Μαντέψτε τι θα πάθει. Και ήρθε κάτω από τα βουνά. Από το χώριο. Από το βουνό το ορεινό να πούμε. Και ήρθα στη μάχη και έκανα κάτι. Και τους πετάξε με ένα κεφάλι για να τους τρομάξουμε λογικά. Και τους κάναμε raid και τους σκοτώσαμε όλους. Α, όχι, εγώ πρέπει να τους σκοτώσω. Ανάψε ο Φίστερε. Έχει ένα πολύ καλό κόμπο αυτός. Ένα. Δύο. Άμα το έκανε κιόλας. Είναι να κάνει ένα πορτοκαλί πράγμα. Σαπέρα χολέρα. Πάει το σπίτι, το έκαψα. Όπου κι άλλο. Ρε. Γιατί δεν έχω τέτοιο. Γαμώτο, σταμάτα. Σταματά. Σταμάτα είπα. Ωραία, τώρα τι θα κάνω, κοιτιόμαστε ρε. Α, πάω κάνω επίθεση με βαρέσεις. Έλα. Μπορείς να σταματήσεις. Σταμάτα. Επιτέλους. Ναούμε. Φύγετε από εκεί ρε, μην καείτε. Ωραία, το κάψαμε. Αυτή η δική μας είναι. Και την κάψαμε όλη. Την πόρτα. Να. Ωραία, φάει είναι αυτό. Τι έχει μέσα. Πατάτες. Πάρτε πατάτες παιδιά να φάμε. Τώρα αφού ήρθαμε εδώ για πατάτες, θα σας κάψω όλους. Πατάτες για όλους ρε παιδιά. Τι είσαι εκεί πάνω. Έχεις πατάτες. Όχι, δεν με νοιάζει ψόφα. Εγώ θέλω τις πατάτες μου. Για τις πατάτες. Έλα. Μπορείς να σταματήσεις. Μπορείτε να με αφήσετε. Κοίτα. Ναι, το έκανα ένα πορτοκάλι να πούμε που κάνει 50.000 damage. Ας με κάνω κύριε πίτα. Το οποίο δεν κάνει τίποτα για damage. Έλα. Ψόφα, please. Ωραία, ψόφισε. Nice. Όχι. Ω, να σε καλά, φίλε. Και ψόφ, εντάξει. Ωραία. Πατάτες! Δώστες! Πατάτες, ναι ρε φίλε. Για τις πατάτες. Όχι για τιμή. For πατάτες, όχι for honor.
Φορ πατάτες! Εντάξει, θα σου γνωρίσω αυτού. Εντάξει, δεν θα πολυμάω το κάθε άτομο να πούμε. Εσύ εκεί πάνω μου πετάς βέλη. Ψόφα. Εσύ εκεί πάνω μου πετάς και εσύ βέλη. Μισό να το αποφύγω. Ψόφα κι εσύ που μου πετάς βέλη να πούμε. Χρειάζομαι όμως και άλλα μπουκάλια. Φέρτε. Πάμε γιατί να φάρουμε τις πατατούλες. Άρε, θα με σταματήσει εσύ να πούμε. Είμαι προστάτη των πατατών. Δεν θα σε αφήσω. Έλα, πάρε το πάρει σου και μην ξαμιλήσεις. Αυτό σου κάνει πολύ damage. Το αρδι. Ωπα, ρε! Γιώργη! Τι φάση η κίνησή σου. Και κλακ. Ού, αυτό πόνεσε. Πόνεσε πολύ. Ωραία. Κι άλλες πατάτες. Φορ πατάτες. Και αντί για Battlefield, μπατλάτες. Friday the πατάτες. Ξέρω εγώ. Call of πατάτες. Call of τάτες. Και δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να είναι με πατάτες. Γράψτε μου στα σχόλια τι άλλες πατάτες θα μπορούσαμε να βάλουμε. Άσε με να κάψω το σπίτι σου. Ωραία, τώρα που το έκοψα μπορώ να σε σκοτώσω. Ναι, join. Όπα. Του σπάσε ένα σπίτι του άλλου. Πάρε ένα τέτοιο. Πλά. Δεν του έχω κάνει ποτέ κανένα τετράγωνο. Πάρε ένα τετράγωνο. Και στο πάτωμα. Για να μάθεις. Πω. Εδώ οι χαρακτήρες δεν έχουν κανένα upgrade και κάνουν πολύ λίγο damage. Στο online είναι πιο καλοί χαρακτήρες. Έχουν παραπάνω combo. Είναι πολύ ωραίοι. Εδώ είναι ό,τι χειρότερο. Έμεσο, μπορώ να κάνω κάτι σε αυτό. Ναι, το κλώτσισα. Τους έκαψα όλους. Τι τους έκανα, ρε. Κρίμα. Πατάτες! Ωραία, θα τις πάρουμε όλες τις πατάτες. Θα τις βάλουμε μέσα στον. Θα τις φάμε. Πάμε τώρα στο κάστρο. Ποιο κάστρο, να δούμε. Ένα κτίριο είναι απλώς. Γιατί πέταμε τα τσουκούρια. Χουζά! Αυτό έχει γίνει meme λίγο στο For Honor. Μην το πετάξεις και εσύ τσεκούρ, εντάξει. Εσύ. Αντιμορρό, πισάμε. Έλα μέσα τότε. Και του πετάμε ένα τσεκούρι στην πλάτη, ξέρω εγώ, και πεθαίνει. Έλα ρε. Έλα. Δεν θα με σταματήσεις εσύ να. Όπα. Α. Και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Για δες. Σ' αρέσει. Μόνο που εγώ δεν σου το έβαλα στον τοίχο επειδή μου έκανε το αρένα να πάρει. Ωραία, ωραία, Γιώργη! Δεν μασάνε τα bot. Έλα, όχι. Το θέμα ξέρεις με αυτόν. Τι θα πως αποφεύγει. Έλα, τα απέφυγα. Το πορτοκαλί μπορώ να το κάνω και πάρει, αλλά το θέμα είναι δεν βλέπω που μου έρχονται επιθέσεις για να το κάνω πάρει. Και είναι πιο δύσκολο. Μπορείς να σταματήσεις να μου βαράς το κεφάλι με το πόδι σου. Θα σου το κάνω κι εγώ τώρα. Πάρ' το ρε. Σ' άρεσε. Πάρ' το ρε. Ξανά στο κεφάλι έτσι. Ωπ, μου το κάνει πάρει. Αδύνατον. Άντε ρε. Θα μου το κάνεις και πάρει να πούμε. Πολλά δεν θες να πούμε. Θες πολλά. Θα σε σαπίσω ξύλο τώρα. Ψοφήσεις. Ψόφα. Τον σάπισα στο ξύλο να πούμε. Δεν σου ξεφεύγει. Έμα μου πετάς τους ανθρώπους πάνω. Άκρη. Α, πάρτε σε σπίτι σαν μπροστά σας να πούμε. Μπροστά σας. Πάει ο Μήλος. Ο Μήλος από τι κάηκε. Εγώ δεν του έριξα τίποτα πάντως. Οι άλλοι φταίνε. Εγώ δεν έκανα τίποτα στο Μήλο. Έκαψα μόνο μερικά σπίτια και πύργους. Μήλο ποτέ δεν έκαψα.
Το άλογο γιατί έχασε λίγη ζωή τη φάση. Να σε εδώ. Έχει boost, δεν έχει. Έτσι πρέπει να πηγαίνω. Άντε μωρέ. Σε εδώ, σε κατέθηκε. Γι' αυτό μου αρέσει το story. Έχει πολύ ξεχωριστά πράγματα από το online. Το online έχει. Το μόνο καλό είναι με τον πολιτικό κρύο που έπαιζα τις προάλλες. Τα άλλα εντάξει, είναι κλασικά. Δεν έχουν βάλει κάτι πολύ ξεχωριστό. Εδώ δες τι κάνουμε ρε. Καβαλάμε άλογα. Πού το έχεις ξαναδεί αυτό, να είσαι με άλογο, ένας Viking και να σκοτώνεις άτομα με το τσεκούρι σου. Η οποία είναι για κάποιο. Όπα. Α, μην βαράς εμένα. Μου λέει αυτός γιατί δεν ψοφάς. Επειδή είμαι ζωντανός. Και οι ζωντανοί δεν ψοφάνε εύκολα. Θα βαρώ το τίποτα έτσι απλά. Οι φίλοι σου δεν κάνουν τίποτα ρε. Σταματά τους φέρνεις. Κάψου στην κόλαση. Τι. Γιατί, πώς θα καώ στην κόλαση. Πρέπει να με αντιμετωπίσεις πρώτα. Και μετά ίσως να καώ. Λέμε τώρα. Όπα. Σταματά μου πετάς τέτοια ρε. Θα κάψω τα κόκαλά σου. Να πούμε. Σταματά μου πετάς τέτοια ρε. Και εσύ ψόφα να πούμε. Αχ, σταμάτα ρε. Τι εσύ σταμάτα να πετάς μολότοφ στο πάτωμα, απλά πέτα μου στο κεφάλι. Τόση ώρα που φεύγω τα εμπόδια. Θα μπορούσε να είναι ένα παιχνίδι με αγώνες αυτό. Να είναι όλοι με τα άλογά τους, ξέρω εγώ. Και να μπορεί να παρέω ένα στον άλλο. Τέλειο. Αλλά πολύ ηρωνικό επειδή είναι For Honor και είναι υπότες και πρέπει να είναι cool και να σκοτώνουν ο ένας τον άλλο. Και τον πέταξε στο πάτωμα. Αυτό που έκανες είναι λάθος. Εσύ είσαι το λάθος ρε. Αφού και οι γόνοι σου το λένε. Κάνεις γιορτή την ώρα που όλοι ψοφάνε και πεινάνε. Εσύ θα μάθεις πως ζουν οι υπόλοιποι που πεινάνε. Αλλιώς θα γίνεις φαγητό για τους υπόλοιπους. Του έσπασα το τσεκούρι στη μέση. Οπότε αυτό είναι ένα όχι. Βαλχάλα. Βαλχάλα, ολοροχάλα. Εσύ είσαι αρχηγός τώρα. Έλα, μαζί μας. Είμαστε μαζί σου. Δεν ήταν πολύ, αλλά ήταν μια αρχή. Οπότε φτιάξαμε ένα στρατό. Μπούμ, και είμαστε βασιλιάς, έτσι απλά. Βασιλιάς λέμε τώρα. Πεινάμε όλοι. Τέλος πάντων. Αυτή ήταν η πίστα. Και αυτό παίζει, θα είναι το επεισόδιο. Η αρχή για κάθε chapter θα είναι ένα επεισόδιο και μετά θα κάνω 2-2 και η τελευταία πίστα θα είναι μόνη. Θα είναι ένα επεισόδιο μόνη της. Για παράδειγμα τώρα θα κάνω αυτά τα δύο την επόμενη φορά. Και μετά αυτά τα δύο. Και μετά το The Great Raid. Καταλάβατε? Ωραία. Αυτό είναι το βίντεο. Κάντε subscribe, like, τα συστικά και θα τα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Αντίο.